Ανέβασα, έκανα ένα tweet και είπα: μπράβο, βρε τριαντάφυλλε, σε βλέπω πάρα πολύ ωραία τα πας με την ομάδα σου. Είσαι και συμπαθητικός. Τελικά, μήπως μαζί μου έτσι έβγαλες αυτόν τον πιο πικάντικο εαυτό. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει δείξει. Πάλι γυμνή να είναι οξύθυμος. Είναι η αρχή, δεν έχουν πεινάσει ακόμα. Καλά, πεινάνε. Δεν είναι ότι δεν πεινάνε. Εντάξει, αλλά και τα 6.500 τη βδομάδα μια χαρά να πληρώνουν την πείνα. Άρα λοιπόν, εγώ χαίρομαι για τον τριαντάφυλλο, άνεργο θα ήταν. Εσένα σου έγινε πρόταση για το Survivor. Όχι, δεν μου έγινε πρόταση για το Survivor. Πιστεύω ότι ένα άνθρωπο που αυτή τη στιγμή έχει ακόμα να δώσει στο επάγγελμά του δεν θα πήγαινε στο Survivor. Ποιο πήγε στο Survivor? Άνθρωποι που δεν σε θέλουμε στο Survivor. Πολλοί έχει κλείσει. Μιλήσαμε, μου έστειλε εκείνο το βράδυ μήνυμα. Ναι, μου έστειλε εκείνο το βράδυ μήνυμα και μου είπε: βρε, εσύ, κορίτσι μου, εντάξει, δεν τα εννοούσα έτσι. Δεν είναι δηλαδή προς Θεού. Ας το κλείσουμε εδώ. Δεν θέλω να απασχολώ τα μέσα. Και η χώρα μας βρίσκεται, η παγκοσμιότητα αυτή τη στιγμή, κάποια πράγματα είναι. Συγγνώμη λίγο. Ήρθε ο Λιάγκας. Κάνουμε συνέδευξη εδώ. Για την παγκοσμιότητα. Μπορώ. Μπορώ. Ευχαριστώ. Δεν έχει το Θεό σου. Μόνο τον εαυτό σου. Αν θες να με έχει μάτια. Μπράβο στη Λένα. Ήτανε καλεσμένη Ευρυδίκη. Γιατί? Την αφορμή εννοώ, αφορμή. Όχι, γιατί κοπέλα μια χαρά δεν είναι. Είναι κάθε μέρα εκπομπές. Είχε ανεβάσει tweet. Άρα δεν είναι θέλει. Δεν τον άκουσε που της έστειλε μήνυμα και της είπε: κορίτσι μου, δεν το εννοούσα. Τώρα το τραβάει εννοώ. Στο Survivor, γιατί την πήρανε? Την πήρανε για να πάει? Δεν την πήραν για το Survivor. Για το Survivor, μήπως ήταν άλλο μήνυμα. Επίσης, δεν το παρακολουθεί μάλλον η κοπέλα. Αυτοί πεινάνε πολύ καιρό. Τελευταία φορά φάγανε όταν δεν είχε βγει το εμβόλιο. Δηλαδή, έχει καιρό. Πέμπτος που δεν έχουν να πάνε καιρό. Πάντως και αυτή η κοπέλα που... Ναι. Όχι, να μην πάει. Να φύγουν από τα νεύρα δηλαδή, να μην φύγουν από την πείνα. Όχι, δεν θέλουμε να πάει. Δεν θέλουμε, δεν θέλω εγώ. Όχι. Δεν θέλω να τη δω. Όχι. Έχω την Ελίζα Ντεθ. Είσαι μακριά από το πιανάκι. Είδες. Δεν κάθεσαι, ας πούμε, σε μία απόσταση που να μπορείς τσαχταπόδι να φτάσει. Δεν το είχα σκεφτεί. Είδες, είσαι πολύ πιο έξυπνος από μένα τελικά. Όπου τον Αντρέα το σπάω στο ξύλο. Αντρέα το σπάω. Γίνομαι Ευρυδίκη και πάω Survivor. Εντάξει, να είναι καλά η κοπέλα. Ευχές θα δώσω. Ποιος είναι ο γήπας? Ο Λιάγκας, γιατί πάει και κάνει παρέα με τα παιδιά έξω? Τι πρόβες να κάνει, δεν ξέρει την εκπομπή? Βλέπει. Ω, βλέπει τι θα αλλάξει. Προβληματισμένη σε βλέπω. Δεν θες να πεις κάτι άλλο? Τι να πω? Δεν ξέρω. Μόνη τώρα έχεις. Έχω. Μια καλημέρα δεν θες να πεις? Δεν τον γνώρισε. Δεν τον γνώρισε. Αγνώριστος. Λίτσα, καλημέρα. Διδυμάκη, καλημέρα, τι κάνεις? Καλά. Λίτσα, να σου πω κάτι. Έλα. Να σου ζητήσω μια προσωπική χάρη. Ό,τι θέλεις. Τη μέρα που θα ξεκινήσουμε με τη Φέη μαζί τη Δευτέρα. Την άλλη Δευτέρα, νομίζω. Την άλλη δεν ξέρω. Να είσαι εδώ στο πλατό. Εγώ θα πω πότε. Οπωσδήποτε. Εσύ, Φέη, όλα εσύ. Εγώ για πάνελ δίπλα στο Λουκαρέζο έρχομαι. Το όνειρό μου ήταν να κάτσω μαζί με τον Λουκαρέζο πάνελ σε σένα. Κύρθες πάλι πίσω σαν το δολοφόνο που στον τόπο του εγκλήματος γυρνά. Κι αν συγγνώμη μου ζητάς, ξέρω πως μόνο να με σκοτώσεις θες ξανά. Το σχόλιο μου. Είναι το πρωινό. Μπράβο τους. Μπράβο τους. Πάνε καλά το πράγμα.
Το πάνε καλά. Θέλω να δω και κάτι διαφορετικό όταν ξεκινείς. Μη μου το κάνουν έτσι και μετά δω το προπέρσινο. Όντως να κάτσει πάνελ. Αφού το είπα. Δίπλα στη ΦΕΗ κανένα. Δίπλα στη ΦΕΗ κανένα. Αφού όπως έχουν φτιάξει. Γιατί αυτά, Στέλιο, όταν ξεκίνησε η χρονιά, η φετινή, που δεν ήταν ο Γιώργος, όπως πήγαν οι αρχιτέκτον, κάνανε εκεί πέρα, κόψανε, μετρήσανε, έχουν υπολογίσει μία κοπέλα από τις Σέρες. Δεν έχουν υπολογίσει ακόμα έναν. Ενώ δίπλα που θα ήταν ο Μοθονέος που αιωνία έφυγε από το παιδί, και θα ήταν η Κικονία κτλ. Τώρα φύγαν αυτοί. Υπάρχει. Είναι ο Δημήτρης. Είναι ο... Μόνο πάγκο, λέει. Ξέρεις, δεν ακούω. Δεν θέλω να ακούω. Όχι, δεν ακούω, αλλά και κάποιες φορές το κλείνει το αυτή μου. Όταν ειδικά λέει κάποιος από αυτούς κάτι και γελάνε, πνίγονται οι άλλοι. Πολύ, πολύ κρύο. Μπράβο, καλό. Δεν ακούσαμε. Γι' αυτό δεν το είπα δυνατά. Εκεί πάντως. Εκεί υπάρχει πάντως. Πάγκος. Εκεί υπάρχει πάντως πάγκος και υπάρχει χώρος να φιλοξενήσει τον Ωνάση, τον Αριστοτέλη, τον Γιώργο, ωραίος. Δεν πειράζει, γιατί δεν έχει ανάγκη. Θα φανεί και στο πάνελ. Και ξαφνικά θα βγει η κυρία Λίτσα που είναι για προστασία και θα πάει ξαφνικά να... Όχι. Καλά, εντάξει, δεν κατέβηκε ο Χριστός να πάει στο πρωινό. Θέλω να πω. Γιατί ο Χριστός περπάτησε στο Survivor ο Τριαντάφυλλος. Λοιπόν, Καταρινάκη μου, τι με φτιάχνεις σήμερα. Τι γίνεται στις άλλες εκπομπές. Με πουτανές, τέλεια. Τρελαίνομαι για πουτανέσκα. Θα λιώσει το χιόνι. Όσο πιο πουτανέσκα γίνεται, όπου τι ωραία που τα έχεις φτιάξει. Πουτανέσκα, δώσε μου και την ψυχή μου πας. Αρέσουν οι πουτανέσκες, Γρηγόρη μου. Με τρελαίνομαι από μικρό παιδί. Ξέρεις γιατί λέγονταν πουτανέσκα. Γιατί στην Ιταλία. Οι γυναίκες που έπρεπε να πατήσουν, που απατούσαν τους άντρες τους, έπρεπε να τους κάνουν ένα γρήγορο φαγητό. Γιατί λείπανε από το σπίτι να πάνε τον άλλο να τον κάνουν τάραντο. Oh. Και μετά γυρνούσανε και κάνανε αυτή τη μακαρονάδα. Το έκαναν, λέει, στους κουρασμένους πελάτες των οίκων ανοχής της Ισπανικής συνοικίας της Νάπολης. Επίσης. Α, τι ωραία! Πολύ ωραία. Ο πελάτης των οίκων ανοχής κουράζεται. Εγώ είμαι πολύ δυνατή, ε. Όπω, παιδιά, μιλάμε για την πουτανέσκα, ε. Να σου πω, με τον Ντίνα, θέλω να δω και την Κωνσταντίνα σε εκπομπή. Την Queen Ντίνα. Δεν την παίρνουν πάνελ. Πρόκαλο! Να πάρουνε στο πρωινό και την Queen την Ντίνα. Δεν πιάνει χώρο με τα κοσμηματάκια της μπροστά να τα έχει ωραία. Ωραίο. Θα τα φοράει τα κραγιόν, θα πασαλίδει και την Άνση, και που πασαλίβεται έτσι κι αλλιώς. Θα την πασαλίδει και αυτή με τα δικά της. Παιδιά, τι ωραία θα περάσουμε το πρωί. Πουτανέσκα όλη η τηλεόραση έγινε αυτή τη στιγμή. Σαν μακαρονάδα είμαστε, ενώ ανακατεύεται. Δεν πειράζει. Ναι, μπράβο στην Κατερίνα. Κάνει πουτανέσκα, είπε. Πόσες φορές είπαν τη λέξη πουτανέσκα. Όσες εγώ τώρα, δεν ξέρω. Τι να σχολιάσω μετά εγώ. Που μάθαμε την ιστορία, εγώ δεν την ήξερα την ιστορία αυτή. Βέβαια. Αφού δεν το γκούγκλαρε η Χρύσλα. Το γκούγκλαρε, γιατί σου λέει έτσι κάνανε. Αυτό το γρήγορο. Πολύ ωραίο που το κάνανε. Και έμεινε. Γιατί υπάρχουν πάντα. Πηγαίνει συνταγή από γενιά σε γενιά. Μπράβο στην Κατιέν! Θέλω να μου πεις τρία κουλά μέρη που μπορείς να κάνεις σεξ. Σεξ πάνω στο πλυντήριο, πάνω στο νεροχύτη. Σιγά, όλα κάπου πάνω. Στην κρεμάστρα. Ποια κρεμάστρα. Με τι άνεση. Σα σκουφανά. Ναι. Ποια κρεμάστρα έχεις μέσα στο μυαλό σου. Ποια κρεμάστρα, όντως. Ξέρει η κρεμάστρα για ποια λέω. Δώσ' μου λίγο, σε παρακαλώ, φέρτε με λίγο. Ευχαριστώ. Ήδη μπορείτε να καταλάβετε πολλά. Ρε παιδιά! Να καταλάβω το πλυντήριο από τα καλά τα πλυντήρια. Θέλει πολύ αυτό. Να καταλάβω το, από, σε τι, σε ένα πάγκο. Σε ένα πάγκο. Δεκάκιλο, ο Γρηγόρης όχι. Το πλυντήριο ναι. Σε ένα πάγκο πάνω να είναι καλός, γιατί είναι και κάποιοι που είναι κούφιοι.
από κάτω. Μη φύγει σαν ψέμα. Στην κρεμάστραπα, ότι κάθονται κατά λάθος. Πάνω στην κρεμάστρα είπε ότι κάνει. Όχι. Πιανόντουσαν από την κρεμάστρα. Και άφηνε το βάρος του. Μπράβο, ωραίες κρεμάστρες. Εμένα βάζω ένα παλτό, πέφτουνε. Ποιες 50 αποχρώσεις του Γκριμόρια, Αγγελική. Μπράβο αν το καταφέρει. Δεν ξέρω γιατί άμα. Α, έχει ειδικό βάρος μετά. Μοιράζεται και ο σύντροφος. Γιατί αν πιαστούν και. Δεν θέλω να δείτε αυτό που είδα μόλις, γιατί μου κατέστρεψε όλη την παιδική ηλικία. Δε, μπράβο στον Γρηγόρη, είναι ικανό το τι σε χαίρομαι να πιαστούν. Δεν το έχω δει. Τρία. Τρία. Το μωρό. Όπου και να πήγε, πήγε χωρίς το αυτοκίνητο. Τι καλά. Καιρός να αποδράσω. Απόδραση. Ερημικά μου είπε η μπουμπού μου να έρθω και ερημικά ήρθα. Οπα, από πού εμφανίστηκε αυτό το μανούλι. Μανούλι. Οπ, τι έχουμε εδώ. Τι υπέροχος άντρας. Είναι θεά. Με κοιτάζει ή μου φαίνεται. Με μπανίζει καλά καλά. Κοίτα με, κούκλα μου, κοίτα με. Είναι κούκλος. Έχει ματάρες που σε ανάβουν φωτιά. Αχ, αυτά τα μάτια του, κόλαση είναι. Ας κάνω το πρώτο βήμα εγώ. Ωραίος. Κάνε το πρώτο βήμα εσύ και τα υπόλοιπα ας τα επάνω μου. Δεν κάνει και ένα σινιάλο, λες να φάω χιλόπιτα. Σε νοιάζει. Ας του δώσω το πράσινο φως εγώ. Θα του κουνήσω το κεφάλι πολύ μου πράσινο. Και θα του πω έλα αγόρι μου, έλα και κάνε με ό,τι θες. Πες μου πως φαντάζεσαι να με κρατάς. Πες τι κοιτάς, τι ζητάς. Πες τι κοιτάς. Έλα χάρισέ μου λόγια της φωτιάς. Πες τι κοιτάς. Μην κολλάς. Παιδιά! Φυσικά έχει κι άλλο, το έχω παίξει. Ενώ το ήξερα. Είναι πολλά τα συναισθήματα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που μου δώσαν την ευκαιρία. Μπορεί να θεωρηθεί αστείο, Στέλιο, αλλά βλέπεις ότι η ζωή έχει άλλο μονοπάτι να σε πάει. Η ευκαιρία μου δόθηκε μέσα από την Καβάλα και όχι από τα μεγάλα κανάλια των Αθηνών τόσα χρόνια. Βέβαια, γιατί μου δόθηκε εκεί. Νιώθω ήδη πλήρης, ναι. Δεν είναι τυχαίο που πλήρης ημερών και γεννάω σε δύο μέρες. Και δεν είναι τυχαίο που έχω παρατήσει πια και το θέατρο, δεν μου λέει κάτι, γιατί μετά από αυτό δεν υπάρχει κάτι άλλο να παίξω. Στο θέατρο. Θέλετε να δείτε τη συνέχεια, θέλετε. Δεν μπορώ, εντάξει. Βραβείο ζωής. Ήρθα. Καλώς ήρθες. Πώς από εδώ. Μόνη. Μου αρέσουν οι μοναξιές. Το ονοματάκι σου. Βασιλική. Το δικό σου. Νικόλας. Νικόλας. Καριέρα όπως ο Άγιος Νικόλαος. Βοήθειά μας. Ηρεμώ τα νερά. Γαλινεύω τα πάντα στο πέρασμά μου. Αυτό θέλω κι εγώ. Έναν άντρα να με γαλινεύει. Εγώ είμαι. Μην ψάχνεις άλλο. Το βρήκες. Θα σε γαλινέψω εγώ. Αλανιάρα μου. Αλανιάρα εγώ. Είσαι που να πάρει, είσαι. Αχ, Θεέ μου, τι ακούω η γυναίκα. Να μ' αρέσει. Σου αρέσουνε. Θες να σου πω κι άλλα τέτοια. Αχ, με τρελαίνεις. Θα σου πω όσα θες και θα σου κάνω άλλα τόσα. Τι μπορείς να κάνεις. Πολλά. Αλλά όχι εδώ. Ωραίος. Θέλω να είμαστε μαζί συνέχεια, συνέχεια. Συνέχεια.
Και μετά μου λέτε για το Λιάγκα που πάει στο πρωινό. Δηλαδή περσινά ξινά στα φίλια. Δεν ξέρω, με βλέπω και δεν το πιστεύω ότι... Αποκλείται, το πιστεύω. Μπράβο μου που το πήρα. Μπράβο. Που κατάλαβα την ευκαιρία και είπα βέβαια ναι. Μπράβο. Έχω κι άλλο. Παίζω εξαιρετικά. Αξαιρετικά, όχι εξαιρετικά, είναι τυχαία. Παίζω πολύ ωραία. Πήγαινε, παίξε καλύτερα εσύ. Ρε, τελειώνουμε να με κοροϊδεύουνε. Ναι. Μπορεί να πάρω βραβείο. Άντε το κουμπί να δει. Βραβείο να μην πάρω. Ναι, εύκολα. Δεν ξέρω την κατηγορία, τη σκεφτώ. Πρωτοεμφανιζόμενο σε σύριαλ της Καβάλας. Αυτό θέλω. Πρόκαλο να πάρω το βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου σε σύριαλ της Καβάλας. Μπράβο. Και έχει κι άλλο. Σου άρεσαν τα παιχνίδια. Πολύ αγόρι μου, πάρα πολύ. Με τρέλανες. Έτσι είμαι εγώ. Όταν δίνομαι γίνομαι τάβρος. Αλλά και εσύ καλή σου. Θέλεις μήπως να το επαναλάβουμε. Τα λόγια σου προσταγή για μένα. Τρελάθηκα, τρελάθηκα. Έλα παδράκι μου, έλα να μου τα δώσεις όλα. Αλανιάρα μου εσύ. Πότε θα βρεθούμε ξανά. Θα δούμε. Θες να ξαναβρεθούμε. Εννοείται. Ρε, εσύ είμαι πολύ σεξουαλικός. Όποτε θες. Όποτε μου πεις θα έρθω. Εγώ ελεύθερος είμαι. Να μου δώσεις το τηλέφωνο σου. Ωραία. Και θα σε πάρω. Εντάξει, κοκόνα μου. Κοκόνα. Ό,τι θες σου δώσω. Κοκόνα. Εσύ θα μου τα φας. Γιατί έχω λεφτά. Αχ. Αχ. Ρε, Στέλιο. Σημαντικό, έχει βάρει βραβεία. Συγκινήθηκα, θα δίνω όλα τα βραβεία. Να πρέπει να μου φέρεις, να μου δώσεις ένα. Παιδιά, στην Καβάλα, πού είστε. Φτιάξτε ένα ωραίο... Έχεις κάμερα μπροστά, ήθελες την πλενή, το κοκκινό. Ναι, αυτή είναι τη δική μου, μου έχουν πει. Θέλω ένα ωραίο, αξιοπρεπές βραβείο, να το στείλετε, να το δώσουμε. Δεν πρέπει να είναι ένα βραβείο με έναν άντρα με μουσια, φαλακρό, γυμνό, με ένα μεγάλο ταλέντο. Μεγάλο ταλέντο. Σαν σάτυρο θέλω να είναι. Ένα σάτυρο! Ένα σάτυρο για το παιδί. Γιατί είμαι σεξουαλικό. Πραγματικά είσαι. Αλλά όμως εγώ δεν είμαι ευχαριστημένη για ένα λόγο. Δεν έδωσα το 100%. Όχι, το έδωσε. Έχω κι άλλες σκηνές, δεν είναι μόνο αυτό. Έχεις κι άλλες. Μα τι έτσι. Τι άλλο θα κάνεις, Παναγία μου. Κάνω πολλά. Κάνω πολλά στην Καβάλα. Ωραία, ωραία. Προκαλώ. Να κάνει και μαζί μου εδώ live μια ερωτική σκηνή. Το αξίζω, τόσα χρόνια να μου κάνει μια ερωτική σκηνή. Live nipple. Live, καλέ, πώς κάνουμε όλα τα άλλα, να κάνουμε και μια... Ωραία, να κάνουμε, δώσε μου μια εβδομάδα να φύγουν τίποτα, τα πρυξήματα. Α, ναι, να το κάνω total naked. Μπαμ και έξω. Εκεί δεν τίποτα, να το κάνουμε τη Δευτέρα που θα βγει ο Λιάγκας. Καλή ιδέα. Μπράβο. Πολύ συγκινητικό. Μη φύγεις, μη φύγεις. Κλείνουμε. Φεύγω εγώ. Πού πας? Από την τηλεόραση. Πάω Καβάλα να μείνω πια. Με έχει καλέσει η κολλητή. Ωραία. Δώσε break. Ναι, ναι. Και πες ότι γυρίζουμε με λάμψη. Ωραία. Πες το εσύ έφυγα. Πάμε παιδιά. Ένα break και γυρίζουμε με λάμψη. Έλα. Πάντως, εγώ βλέπω ότι πολλά πρόσωπα, το ξαναλέω, από το πρώτο Survivor θέλουν να ξαναμπούν. Λέει, το βλέπουν. Δεν βάζουν εμάς να ενισχύσουμε το διάστημα. Θα τελειώνει η δουλειά. Που ξέρουν ότι είμαστε καλοί, να πάμε να τελειώνουμε. Αλήθεια, να πάτε μόνοι σας. Πρέπει να πάμε. Τι να κάνουμε. Δεν ξέρετε. Με το ζόρι. Να το πούμε ξεκάθαρα ότι κάποιοι διάσημοι αποδέχτηκαν την πρόταση μόνο και μόνο για να εισπράξουν τις αμοιβές και σου λέει όσο μείνουν. Μία εβδομάδα, δύο εβδομάδες, τρεις εβδομάδες. Δημόσιοι πάλι. Σε γνώρισα στο Ίκα, στην ουρά μπροστά μου σίχα. Για τον οδοντό. Μα είχες ξεπετάξει ολόκληρο τον κόλωνο.
ωραία, τον έφαγε τον Νίνο. Να ρωτήσω κάτι, τι τους πιάνει, τι τους νοιάζει τελικά, να με ρωτάς. Τι σκάλο με έχουν, αρχικά γιατί λένε τις τιμές που παίρνουν οι άνθρωποι στο τέτοιο. Δεν μ' αρέσει νομίζω ρε παιδιά, όχι. Κάπως δεν, κοκκίνησα. Έχει μείνει ωραίο το γιορτή. Θέλει κηδόνι αυτό για να φάει. Κηδόνι. Δεν είναι και ωραίο που λένε. Λέμε τις τιμές που παίρνουμε εμείς που δουλεύουμε. Τις λέμε γενικά. Γιατί λένε των ανθρώπων και τι τους νοιάζει, ας πούμε, που παίρνουν. Είναι λες και τους πήρανε τη θέση. Και αντί να πάρουν αυτούς, πήραν τους άλλους. Λες και είναι δικά μας. Είπαμε εμείς γιατί θα πάει ο Γιώργος και θα πληρώνει. Ξέρω. Καλή επιτυχία, Γιώργο. Ρώτησα παραπάνω. Ρώτησα παραπάνω. Άρα το τελικό αποτέλεσμα. Είναι 6 για την Αφίσα Λαγκούδη, 4 για την Κάθια Τραμπάν. Μην μου το θυμίζετε. Το μόνο σιγουράκι για το χθεσινό συμβούλιο ήταν η ψηφοφορία της Ανθής. Για μένα μου έκανε εντύπωση που δεν ψήφισε και αυτή τον εαυτό της, δηλαδή, όχι κάτι άλλο. Άκου τώρα που μας φέρνει η ζωή, Στέλιο. Συμφωνώ με τη Μαρή Πόζα. Γιατί και η Αγγελική δεν με αφήνει. Ναι, αλλά είσαι εσύ εδώ με ενοχλείς. Εσύ είσαι η αιτία που υποφέρω. Είσαι στο μυαλό μου, μπράβο. Καημενούλα μου. Άκου λίγο που είσαι στο μυαλό μου, μπράβο. Γιατί και η Ανθή πάλι είπε ότι θα πριν μάθουμε ότι τελικά μπήκε ο Big Brother και πει ότι δεν φύγει κανείς, ότι δεν θα ήθελα να φύγω γιατί δεν έχω δείξει. Πότε περιμένει να τα δείξει τα πράγματα. Δεν είναι μέσα 3 χρόνια η Ανθή. Ή πάει τόσο αργά που πιστεύω ότι περνάνε οι μέρες. Τι να πω, δεν είναι ωραίο. Μπράβο στη Μαρή. Πόζα. Εγώ δεν θα ήθελα να μένω σε πολυκατοικία με διαχειριστή τον Άρη. Γιατί αγάπη μου. Τη μία θα έλεγε κάνετε πολύ φασαρία. Την άλλη θα έλεγε βγάλετε τα σκουπίδια από άλλη αυτή για την βρωμάει το σανσέρ. Την άλλη θα έλεγε δεν μου αρέσει κάτι. Ο πίνακας που βάλατε στην είσοδο. Ο κύριος από πάνω μου και η κυρία που είναι ένα υπέροχο ζευγάρι έχουν 2 παιδάκια που όλη την ημέρα κάνουν στα πατώματα. Και δεν έχω πάει ποτέ να παραπονεθώ. Μπράβο. Μπράβο. Είναι 2 μπράβο. Μια που λέμε για πολυκατοικίε θέλω πλέον να καταθέσω ότι εμά επιβίωσε μια. Μια γιαγιά στον έκτο όροφο και από τον πέμπτο ακούνε κάθε μέρα ποδοβολητά από τον έκτο. Αυτό ήθελα να σας πω. Ορίστε. Με εξουσιά σου, φυκιά και δαίμονες, πίσω μου τρέμουν και με μπροστά σου. Τα μυαλά μου που γεννείς ιδέες αιμονές. Εμένα υπάρχουν από πάνω, γιατί ακούω κι εγώ τραγούδια. Τι τραγούδια, τραγούδια ακούνε ωραία τραγούδια. Αλλά τα ακούνε λίγο νωρίς το πρωί, δεν ξέρω τι ώρα κοιμούνται. Αλλά ξυπνάω με τραγούδια, από πάνω. Μένει. Κάποιος γλεντζές. Ακούμε. Δει. Δεν τους έχω δει. Εκεί δεν μένει κάποιος από πάνω. Εκεί δεν μένει κάποιος από... Ναι, πέθανε η κυρία από πάνω. Εκεί πέθανε, εμένα ζουν. Είναι κληρονόμοι. Πέθανε η θεία, πέθανε η θεία, πέθανε η θεία. Επικίνδυνο, γιατί στοιχιώνονται τώρα πιο εύκολα, Στέλιο. Περίμενε, περίμενε. Χριστίνα! Μπες μέσα. Έλα, μπες μέσα. Α. Συγγνώμη, σαν ένα κουκλάκι θα σε κάνω. Άψε το μαγείρεμα. Δεν την κανίζει πια, μου είπε. Ξεκινάμε διατροφή, απλά τώρα τα μουλιάζει. Κάνει αύριο ρεβίθια, τα μουλιάζει. Αυτό αν το κάνεις το πρωινό θα σου κόψω τα πόδια, να ξέρεις. Θα τους αφήνεις να γυαλίζουνε. Καλή αρχή, Γιώργο μου! Πάμε τα μποναριστά τώρα. Α, κάθετε και μετά τα μποναρίζετε. Κάθετε και μετά τα μποναρίζετε. Σωστά. Μάλιστα. Πολύ σωστά. Εγώ πραγματικά σου εύχομαι μέσα από την καρδιά να μου να δεις ένα καλό παιδί, καλό. Ένα δουλευταράδικο παιδί. Τα άλλα παιδιά που είναι. Η Ραμόνα πήγε. Τα άλλα παιδιά. Ο Μπλέντι. Ποιος είναι ο Μπλέντι. Ποιος, ο Δημήτρης Ζελίκης. Ο Μπεντζίν. Εγώ κορίτσι από το σπίτι, εσείς που ξέρετε ότι και εγώ κάνω γιατί μ' αρέσουν τα τόσο όσο και εγώ έχω κάνει φωτοσκίαση, τη λεγόμενη φωτοσκίαση, τον Μπλέντι. Μπλέντι. Ναι. Α, πολύ ωραία το λέω. Λένε. Είδες, εξελίσσομαι. Μα πού να βρω για να σου μοιάζει τη ζωή μου, έχεις χαράξει.
Κι έχω τούτο το μαράσι, πως να βρω μια να σου μοιάζει. Πού να βρω μια να σου μοιάζει, τη ζωή μου έχεις χαράξει. Κι έχω τούτο το μαράσι, πως να βρω μια να σου μοιάζει. Μα την έκαψε, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Την έκαψε την καλεσμένη με τον Blading και εγώ νόμιζα τον Benji, ότι λένε για άνθρωπο, λέγανε. Ναι, το Benji. Ποιο Benji. RuPaul, ποιο Benji. Το χάος το λέγανε Μπέντζι. Εμένα η άλλη μου άρεσε. Εγώ έχω το δίκιο μου, πώς λέγονταν. Η Ραΐσα. Μα η Ραΐσα μου άρεσε. Έφυγε η Ραΐσα, γι' αυτό είμαι κουρέλι. Εμένα από τότε πήγε λάθος όλη η ζωή. Και η Ραμόνα δεν ήξερε που πήγαινε. Πηγαίνεις και πρέπει να είσαι λίγο πιο open, να ακούς λίγο από τα γύρω-γύρω να καταλαβαίνεις. Τι δίνεις, δίνεις χρυσή. Η Τσίπα μόλις πέθανε, ακούσατε. Νταν, πέθανε η Τσίπα. Θα δώσει και χρυσή. Άλλοι πιστεύουν ότι κάνει εκπομπή ακόμα. Μπάνιο! Μην πεις τίποτα! Πού είσαι, καλέ? Από εδώ σε έβλεπα, εκεί. Άκου λίγο. Έλα. Περίμενε. Μην κουνηθείς. Από εδώ. Αυτή τη στιγμή που είναι όλο αυτό πίσω εδώ, που είναι ό,τι πιο τρελό κυκλοφορεί, που δεν υπάρχει δηλαδή κάτι, είναι αυτό εδώ. Εδώ στα κάνανε πολύ ωραία. Εκεί. Αυτό είναι ωραία. Νικόλα, πάνε κοντά σου τα μαλλιά, ρε Νικόλα, δεν πρόλαβα. Ξέρουμε την ηλικία σου, πιστεύουμε ότι είναι 20. Αυτό είναι ωραίο, μέτωπο για να γραφτεί βραβευμένη, μπράβο! Ωραία. Λοιπόν, Νικόλα, κάνε λίγο στην άκρη, κάνε εκεί, πήγαινε εκεί. Πάμε, δίνω αυτή τη χρυσή!